Κύριε Δελή. Κύριε Κοταρίδη, από ό,τι φαίνεται, η εκλογολογία αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και για τους δύο, και για τη Νέα Δημοκρατία, και για την κυβέρνηση, και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολύ βολική πολιτική επιλογή. Ναι, ξέρετε, πάντως λειτουργεί... αυτό το έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο ανασχηματισμός και οι εκλογές είναι πάντα μετά από εκλογές. Μετά από δύο μέρες ξεκινάμε που θα ξαναγίνουν εκλογές. Το γνωρίζω. Απλώς τώρα γίνεται κάθε υπερβολή. Και νομίζω γίνεται και με ένα συστηματικό και σχεδιασμένο τρόπο. Και είναι βολική γιατί βοηθάει και στον, μάλλον συντελεί στον αποπροσανατολισμό του λαού από τα μεγάλα, τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Και ταυτόχρονα, κύριε Κοταρίδη, κατά την άποψή μας, αυτή η εκλογολογία, η άγωνη εκλογολογία, βοηθάει και την κυβερνητική πολιτική να υλοποιείται και να προχωράει. Είχαμε, για παράδειγμα, χτες την υπερψήφιση μιας εγκληματικής τροπολογίας για τη Λάρκο, η οποία τροπολογία την οδηγεί στο κλείσιμο και στην απαξίωση ενός πολύ πολύ σημαντικού ορυκτού κοιτάσματος για τη χώρα μας. Έχουμε ταυτόχρονα την προετοιμασία για την έλευση ενός πολύ πολύ σημαντικού νομοσχεδίου σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε ότι αντί ο κόσμος να μιλάει για αυτά, αντί να οργανώνει τους αγώνες του για αυτά, αυτό πρέπει να γίνει τώρα, αυτό κάνουμε εμείς ως ΚΚΕ, οδηγείται στο να εξηγεί είτε τους χρησμούς του Πρωθυπουργού γύρω από το τι είπε και το τι εννοούσε, ή από το αίτημα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο επαναλαμβάνει συνεχώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί για τη διενέργεια των εκλογών. Βεβαίως, την ίδια στιγμή και οι δύο, εννοώ και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, χθες το βράδυ μόλις, στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, επέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους και οι δύο στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επιχειρηματικούς ομίλους, τονίζοντας ο καθένας από τη μεριά του την ικανότητά του να συνεχίσει και να υλοποιήσει την πολιτική η οποία ευνοεί τα δικά τους σχέδια. Ο καθένας βέβαια με τον δικό του τρόπο. Αλλά αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή αυτής της συζήτησης. Είναι μια ανούσια συζήτηση κατά την άποψή μας. Εκλογές θα γίνουν το αργότερο σε 10 μήνες, σύμφωνα και με τις προθεσμίες τις εκλογικές. Συνεπώς αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Κοταρίδη, είναι για το λαό το λέμε, ότι αντί να συζητάμε για τις εκλογές, πρέπει να οργανώσουμε την άμυνά μας και βεβαίως και την αντεπίθεσή μας για αυτά που δικαιούμαστε. Τώρα, δεν θα περιμένουν δηλαδή. Κοιτάξτε, αν ήταν έτσι και μιλούσαμε για τις εκλογές, τότε οι εργαζόμενοι της Κόσκο δεν έπρεπε να κάνουν τίποτα και να περιμένουν τις εκλογές. Όμως, σε πείσμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, οργάνωσαν τον αγώνα τους και κατάφεραν και πέτυχαν μια πάρα πολύ σημαντική συλλογική σύμβαση για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός και όταν θα γίνουν βεβαίως οι εκλογές, να αποδώσει στον καθένα αυτά που του αξίζουν. Κύριε Δελή, έλατε να κλείσουμε σας. Ζούμε τα προμηνύματα, κύριε Κοταρίδη, μιας νέας οικονομικής κρίσης, καπιταλιστικής προφανώς, αποδεικνύοντας ότι είτε με περιοριστική πολιτική, είτε με επεκτατική που χρησιμοποιείται τώρα, δηλαδή με όλες τις εκδοχές της οικονομικής πολιτικής, το αποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο. Οδηγούμαστε μάλλον σε μια νέα οικονομική κρίση, με ό,τι σημαίνει αυτό, και με τον πόλεμο βεβαίως και τους ανταγωνισμούς να οξύνονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Κοταρίδη, εμάς ως ΚΚΕ, είναι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στα λαϊκά στρώματα, στις εργατικές, στις λαϊκές οικογένειες, στις οποίες μονίμως φορτώνονται βεβαίως οι συνέπειες από αυτές τις καπιταλιστικές κρίσεις. Ήδη ζουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους από την ακρίβεια, στην ενέργεια, στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα. Και έχουμε κάνει ως ΚΚΕ, κύριε Κοταρίδη, πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και προτάσεις νόμου στη Βουλή, τροπολογίες, τις οποίες απορρίπτουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε πει, για παράδειγμα, την κατάργηση, έχουμε προτείνει, έχουμε ζητήσει την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Στο ψωμί, στο γάλα, δεν εννοούμε το χαβιάρι προφανώς. Έχουμε ζητήσει την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ώστε να απαλλαγεί ο κόσμος από αυτό το βραχνά των καυσίμων. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αρνούνται και η κυβέρνηση να υλοποιήσει, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που παριστάνουν την αντιπολίτευση, τη μαχητική αντιπολίτευση, να υιοθετήσουν και να ζητήσουν. Τα αιτήματά τους, αυτά που λένε, είναι εντός των τυχών αυτού του συστήματος, μιλάνε για ψίχουλα. Εμείς λέμε
λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα αυτές οι παρεμβάσεις και βεβαίως να έχουμε μια αύξηση, μια σοβαρή, μια σημαντική αύξηση στους μισθούς οι οποίοι έχουν κατρακυλήσει στα τάρταρα. Να πω ότι ο κατώτερος μισθός, ο κατώτατος μισθός είναι πιο κάτω ακόμα και από αυτό που ήταν το 2009.